Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, για άλλη μια φορά η Θράκη στο στόχαστρο της Άγκυρας, η απελευθερωμένη Θράκη, η Δυτική, στην αντεπίθεση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην αντεπίθεση εναντίον της Τουρκίας για τις μουφτίες στη Θράκη. Σε ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται «Είναι άξιον απορία σε ποια διάταξη της συνθήκης της Λοζάνης, την οποία συστηματικά παραβιάζει η Τουρκία, αναφέρει ότι οι μουφτίδες της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη εκλέγονται. Αναμένουμε από την τουρκική πλευρά να μας υποδείξει το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι τουλάχιστον οξύμορο ότι η Τουρκία επιχειρεί να καθιερώσει σε ένα τρίτο κράτος διαδικασίες εκλογής θρησκευτικών ηγετών, τις οποίες η ίδια δεν εφαρμόζει στη δική της επικράτεια. Ως γνωστόν, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε πρόσφατα νόμο για τον εξχρονισμό των μουφτιών. Ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις μουφτίες και τους μουφτίδες στη Θράκη. Πλαίσιο πλήρως συμβατό με το Σύνταγμα της Ελλάδας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις αρχές και τα νομισμένα του Ισλάμ. Η Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λοζάνης. Θα συνεχίσει να ακολουθεί μια συγκροτημένη μειονοτική πολιτική, η οποία προάγει την ευημερία της μειονότητας. Αντιθέτως, η Τουρκία συνεχίζει να καταπατά τα δικαιώματα της σχεδόν αφανισμένης ελληνικής μειονότητας σε Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο. Συγκρατείται μάλιστα ότι η Τουρκία προέβη σε σχετική ανακοίνωση λίγες μέρες μετά τη θλιβερή επέτειο των Σεπτεμβριανών του 1955, που κάτι που αν μη τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για έναν στοχασμό από την πλευρά της Τουρκίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι μια ανακοίνωση που μας καλύπτει πλήρως και εμάς εδώ από το κανάλι σας. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλά με αρχή την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα, όπου εκεί ανέφερε για πρώτη φορά Ήμβρο και Τένεδο μετά από δεκαετίες. Αναφέρεται ξανά η Ήμβρος και η Τένεδος, αλλά και η Κωνσταντινούπολη από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτά προς το παρόν, τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.